ΣΥΡΙΖΑ μπροστά. Μάλιστα. Λοιπόν, μια τελευταία τοποθέτηση, κυρία Τσαχυράκη, από εσάς. Ναι, εγώ ήθελα να σας πω ότι ποτέ δεν είπαμε ότι αν δεν πάρουμε διψήφιο θα σταματήσουμε και αυτό το είπατε. Θα ήταν. Δεν το είπαμε. Αλλά εντάξει, κύριε Βούλτερ. Είπε, με 5% πα σπίτι σου. 15. Με 5% πα σπίτι σου. Δεν πήραμε 5%. Ναι, πήρατε 6,6. Γι' αυτό σα λέω. Πήχη ανεβοκατεβαίνει. Ναι, εντάξει. Εμείς, και θέλουμε διψήφιο. Εγώ ήθελα άλλο εκτός να πω. Εκτό αν μπλόφα. Κύριε Τσαχυράκη, να ακούσουμε εντάξει, το κλειδί. Εάν θεωρείτε ότι το ποσοστό είναι μικρό και πρέπει να πάμε. Όχι, δεν το είπα αυτό. Εγώ και με 3 σα λέω. Εγώ λέω τα εξή. Ήθελα να πω. Είπα και προηγουμένως ότι εγώ αισθάνομαι ιδιαίτερη ευθύνη για το μετά. Ότι υπάρχει ένας χώρος στο κέντρο μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα πρέπει να εκπροσωπηθεί με ένα καλύτερο τρόπο. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι αυτός ο χώρος μπορεί πραγματικά με κάποια πρωτοβουλία του Βενιζέλου να πάει μπροστά. Είπαμε ότι θέλουμε κάτι καινούριο που να μην έχει σχέση με το παλαιό κομματικό σύστημα. Και θεωρούμε ότι ειλικρινά, εάν το πιστεύετε. Με την Ελιά γενικότερα λέτε, όχι μόνο με τον Βενιζέλο. Με τον Βενιζέλο, γιατί μέσα στην Ελιά. Δηλαδή η Ελιά με κάποιον άλλον είναι κάτι που σας βρίσκει σύμφωνος. Η κίνηση των 58 έχει ενδιαφέροντες ανθρώπους, οι οποίοι μας βρίσκει σύμφωνος και μπορούμε να έρθουν από. Mm-hmm. Όπως και από τον φιλελεύθερο χώρο, κυρία Τσαμπανίου. Mm-hmm. Υπάρχουν άνθρωποι από τον φιλελεύθερο χώρο που δεν ήταν στα κόμματα που εκπροσωπεί και που νομίζω ότι μαζί τους πρέπει να συνομιλήσουμε και να προχωρήσουμε μπροστά. Αλλά ήθελα να πω ότι. Δεν ελπίζουμε ότι σε κάποια πρωτοβουλία από το Πασόκ του Βενιζέλου θα μπορέσει να βγει κάτι από αυτό, σε αυτόν τον χώρο. Λοιπόν, κύριε Μαύρη, να κλείσουμε.